Καλό μεσημέρι, κύριε Βαγενά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα σας πάω από ένα εσωτερικό θέμα πρώτα και μετά θα σας ρωτήσουμε για τη συμφωνία και την ψηφοφορία στη Βουλή. Μάθαμε χθες και πέρασε έτσι λίγο στα χαμηλά παρότι τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει ότι τελικά ο κύριος Στεφανής δεν θα πάει στο γράμμο. Δεν θα πάει στην εκδήλωση αυτή των αποστράτων. Το ΚΚΕ. Θα ήταν λίγο αναχρονιστικό για την εποχή μας, ναι, αν τελικά επιμένανε σε κάτι τέτοιο. Σωστό. Να πάνε σε μια εκδήλωση δηλαδή. Σωστό, συμφωνούμε απολύτως. Το ΚΚΕ όμως γιατί κάνει τέτοιες εκδηλώσεις? Το ΚΚΕ δεν κάνει εκδηλώσεις μίσους ενάντια, πώς να το πω, ενάντια στην άλλη πλευρά. Εξιάζει έναν αγώνα που έγινε του Δημοκρατικού Στρατού όμως, τον εμφύλιο. Του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο οποίος συγκρούστηκε με ξένες δυνάμεις οι οποίες επενέβησαν στη χώρα μας, ενώ τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα τσιράκια τους, τα οποία επενέβησαν. Εντάξει, ο Δημοκρατικός Στρατός είχε την Ανατολική Ευρώπη. Και πέτυχαν να φυλακίσουν έναν λαό, να το καταδυναστεύσουν έναν λαό, να το καταλυστέψουν έναν λαό. Ερώτηση. Ήταν ένας ηρωικός αγώνας, ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για μια καλύτερη Ελλάδα. Μάλιστα. Ερώτηση. Αν δηλαδή γινόταν τώρα η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα και εορτάζανε τη μεγάλη νίκη του Εθνικού Στρατού, θα το θεωρούσατε σωστό? Δεν είναι πιο λογικό να πάμε στη συμφιλίωση? Αυτός ο Εθνικός Στρατός ήταν ένας στρατός τον οποίον φτιάξανε οι ιμπεριαλιστές, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι. Αυτό είναι η δική σας ερμηνεία, δεν είναι έτσι? Δεν είναι η πραγματικότητα. Και ο Δημοκρατικός Στρατός με όπλα από τους σοσιαλιστικές χώρες που λειτουργούσε. Είχαμε μια ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ελλάδα. Και εκείνο το καθεστώς δεν θα μπορούσε να σταθεί στη χώρα μας αν δεν υπήρχαν οι Βρετανοί, τα Βρετανικά τάγματα. Ναι, αυτό είναι η δική σας ερμηνεία της ιστορίας. Τα αεροπλάνα, οι χιλιάδες ειδικοί, ξέρετε, οι Ναπάλμοι δεν έπεσαν πρώτα στο Βιετνάμ, ναι, και κατέκαψαν πρώτα τα δάση του Βιετνάμ, κατέκαψαν πρώτα τα δάση της Ελλάδας. Σύμφωνοι. Έτσι. Αλλά και ο Δημοκρατικός Στρατός είχε βοήθεια από τις σοσιαλιστικές χώρες. Μακάρι να ήταν αυτή η βοήθεια τέτοια που να μπορούσε να γύρει την πλάστικα. Η μία επέμβαση σε βάρος της άλλης. Δυστυχώς. Δεν πρέπει να τελειώσουμε, να το αφήσουμε αυτό. Δυστυχώς, μέτρησαν, φαίνεται, άλλες συνθήκες, άλλοι υπολογισμοί εκείνη την εποχή. Βλέπετε, ο Σοβιετικός Στρατός δεν είχε ακόμα την ατομική βόμβα. Τη συμφιλίωση, γιατί θέλετε. Την οποία οι Αμερικάνοι υμπεριαλιστές εγκλημάτισαν στην κυριολεξία χωρίς δηλαδή να υπάρχει. Δηλαδή δεν ήταν εμφύλιος ο πόλεμος, λέτε. Χωρίς να υπάρχει καμία στρατιωτική αναγκαιότητα. Κύριε Λισέ, πρέπει να συζητάμε. Να ακούτε και τις ερωτήσεις μας. Σε δύο πόλεις και κάνανε ένα έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας. Άρα δεν ήταν εμφύλιος πόλεμος, λέτε. Εγκλήματα σε βάρος ανθρωπότητας. Δεν έκαναν μόνο οι φασίστες Γερμανοί. Έκαναν και τα δημοκρατικά υπεριαλιστικά κράτη. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, εντάξει. Ποιος έκανε εγκλήματα είναι συζητήσιμο. Το ποιος έκανε εγκλήματα και ο Στάλιν έκανε φοβερά εγκλήματα και στην Ελλάδα στον εμφύλιο είχαμε εγκλήματα και από τις δύο πλευρές και τον έχουν ονομάσει εμφύλιο και μιλάμε για συμφιλίωση και το ΚΚΕ το αρνείται. Κοιτάξτε, ήταν ένας πόλεμος ο οποίος ήταν ένας δίκαιος λαϊκός πόλεμος. Δεν ήταν εμφύλιος. Βεβαίως, γιατί και από την άλλη μεριά υπήρχαν Έλληνες. Ωραία. Που πολεμούσαν και όπου ήταν στρατευμένοι στη διάσωση του καπιταλισμού, της αδικίας, της βαρβαρότητας, της δημοκρατίας, θα σας πω εγώ. Της δημοκρατίας θα σας πω εγώ. Γιατί ποια δημοκρατία? Η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με τα βρετανικά τάγκς. Με συγχωρείτε, ούτε με τα όπλα του Ελλάς επιβάλλεται. Άμα θέλαν τη δημοκρατία, δεν θα καλούσαν τα βρετανικά τάγκς εδώ. Μα ούτε με τα όπλα του Ελλάς επιβάλλεται. Θα εφαρμόσανε μια άλλη πολιτική που δεν την εφάρμοσαν. Έτσι. Πάμε στο. Γιατί καταψηφίζετε τη συμφωνία με την Αίγυπτο? Κοιτάξτε να δείτε, οι συμφωνίες αυτές και η συμφωνία με την Ιταλία και η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι συμφωνίες που στρέφονται σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, είναι ενταγμένες σε ένα ευρύτερο σχέδιο που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί μας έχουν εγκαταλείψει, έχουν φύγει. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά και το μεγάλο κεφάλαιο που θέλουν να βάλουν με τον ενεργειακό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο χέρι. Έτσι. Στα πλαίσια αυτά, καρατομούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και με τη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο. Συγγνώμη, τι διαφορά έχει με τη χαμηλή επίρρεια των νησιών
στη συμφωνία με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Γιατί τα εμπειριαλιστικά συμφέροντα νοιάζονται αν θα έχουμε το 45% ή το 50% της υφαλοκρηπίδας? Θα σας πω. Διότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει αυτό που τόσο καιρό λέει η αστική τάξη της Τουρκίας. Καζάν, καζάν, ελάτε να... Λέμε για την Αίγυπτο τώρα. Η Τουρκία είναι άλλη ιστορία. Μα κοιτάξτε, όταν βλέπετε με την Αίγυπτο να γίνεται μερική οριοθέτηση και να σταματάνε μέχρι ένα σημείο, το σημείο εκείνο από το οποίο στη συνέχεια και μετά προβάλλει διεκδικήσεις η αστική τάξη της Τουρκίας, χωρίς να μετράει ο Ρόδος, η μισή Ρόδος, χωρίς να μετράει το Καστελόριζο, αυτά δεν ανοίγουν την όρεξη στην αστική τάξη της Τουρκίας. Όπως η συμφωνία προβλέπετε ότι θα συνεχιστεί η διαπραγματεύση. Έχουμε διαφωνία γι' αυτό και είπαμε ότι χρειαζόμαστε επιγόντως μια συμφωνία για το τουρκολιμπικό μνημόνιο. Συγγνώμη κύριε Καψί μου, δεν είδατε τη δήλωση του Τσαβλούσογλου που πανηγύρισε αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Αίγυπτο και είπε να επιτέλους η Ελλάδα να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ολοκληρωτική επίρρεια στα νησιά, άρα δεν είναι όπως μας τα έλεγε μέχρι τα τώρα για το διεθνές. Έγιναν έξαλλοι οι Τούρκοι για τη συμφωνία αυτή όμως και πήγανε και από το διάλογο και πήρανε και μέτρα. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε νωρίτερα για το τουρκολιβικό σύμφωνο, μια χαρά ζει και βασιλεύει. Διότι βασιλεύει η κυβέρνηση Σάρατς, η οποία είναι αποτέλεσμα της υπεριαλιστικής επέμβασης στη Λιβύη, της διάλυσής της. Είναι αυτή η κυβέρνηση που διαμορφώθηκε από τα αεροπλάνα τα ελληνικά και τα ανατολικά πετάγαν από τις βάσεις της Σούδας με στόχο να διαλύσουν το κράτος της Λιβύης και να διαμορφώσουν μια κατάσταση όπου υπάρχει ένας εγκάθετος εκεί πέρα, μια εγκάθετη κυβέρνηση την οποία αναγνωρίζουν οι Αμερικάνοι, έτσι, και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Τόσο το καλύτερο λοιπόν το σύμφωνο με την Τουρκία. Τόσο το καλύτερο λοιπόν που πάμε με ένα σύμφωνο με την Αίγυπτο για να ακυρώσουμε αυτό το σύμφωνο. Δεν ακυρώνεται, αυτό θέλω να σας πω. Δεν ακυρώνεται. Υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχει η περιαλιστική πάντως επέμβαση. Πάντως μπαίνει υπό αμφισβήτηση η νομική. Η Τουρκία αλωνίζει στη Λιβύη με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ της Αμερικής. Παραμένουν όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να... Σωστό, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τον κόσμο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί, γιατί να μην δοκιμάσουμε να αρχίσουμε και εμείς από κάπου να ξυλώνουμε αυτό το πουλόβερ. Τι να κάνουμε. Από κάπου δεν πρέπει να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ των υπεριαλιστικών... Τι να κάνουμε, να βγει η Ελλάδα τώρα από τα υπεριαλιστικά σχέδια και συμμαχίες. Α, μην είμαι τελείως μόνοι. Να Ευρωπαϊκή Ένωση, να με τις ΗΠΑ, να φύγουν οι βάσεις του θανάτου. Θέλουν οι Αμερικάνοι πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα. Κύριε Ελισέ, θα μείνουμε μόνοι και δεν θα έχουμε που να ακουμπήσουμε. Κοιτάξτε, αν ξεκινήσει ο λαός... Είδαμε τι κάνει η Τουρκία στην Κύπρο που δεν έχει... Θα βρει πάρα πολλούς συμπαραστάτες. Τα πράγματα δεν μπορούμε να τα βλέπουμε στατικά. Ποιος είναι ο συμπαραστάτης? Ποιος είναι συμπαραστάτης που θα είναι σε εμάς? Ποιος θα μας συμπαραστάτης? Οι λαοί, μπορούν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους αρκεί να πιστέψουν στο δίκαιο και τη δύναμή τους. Ποιος θα συμπαρασταθεί? Αν ο ελληνικός λαός πάρει αυτή την απόφαση, ναι, που λέω εγώ, που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, να έρθει σε ρήξη και με τους υπεριαλιστές συμμάχους και με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος δημιουργεί μόνο κρίσεις και πολέμους, τότε με αυτές τις επαναστατικές αλλαγές που θα γίνουν στη χώρα μας, θα υπάρχουν και άλλοι λαοί που θα ακολουθήσουν. Και θα υπάρχουν και χώρες που, ακόμα και αν δεν είναι σοσιαλιστικές και επαναστατικές, τα συμφέροντά τους θα συμπέφτουν με μια άλλη κατάσταση στην Ελλάδα. Μπορείτε τώρα, ποια χώρα βλέπετε συμπαρίσταται? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να δώσουμε συνταγές για κουζίνες του μέλλοντος. Έτσι, εμείς προδιαγράφουμε. Σήμερα βλέπετε τους συμμάχους που έχουμε. Τώρα ακούσατε τον κύριο Μπορέλ προχθές με τα μικρόφωνα που ήταν ανοιχτά. Τι είπε? Ήτανε η ηχό των βρυχισμών του Ερντογάν, ήταν ο κύριος Μπορέλ, ο σύμμαχός μας. Έτσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Τραμπ, που πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν, έχει προσωπικά συμφέροντα στην Τουρκία με τον Ερντογάν. Και οι δημοκρατικοί που λέτε ότι θα ακολουθήσουν, μπορεί να ακολουθήσουν στη συνέχεια, έχουν τα ίδια ακριβώς συμφέροντα, γιατί θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία στη στρούγκα του ΝΑΤΟ, του Ευρωατλαντισμού, μακριά από την κακόβουλη, όπως λένε, επιρροή της Ρωσίας. Και αν μια φορά ο Τραμπ έχει αυτό το... Η Ρωσία πάντως, αν στηρίζει κάποιος τον Ερντογάν, η Ρωσία, έτσι. Και αν μια φορά έχει πρόβλημα... Και αν μια φορά έχει πρόβλημα ο Τραμπ με τις παρτίδες που έχει ανοίξει ο Ερντογάν με τη Ρωσία, όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, ο Μπάιντεν το κάνει πρώτο ζήτημα τις σχέσεις ανάμεσα... Έχει κάνει πάντως πολύ σκληρή δήλωση εναντίον του Ερντογάν.
και της Τουρκίας και έχει ζητήσει μέτρα ο Biden. Το ξέρετε. Ναι, άρα χίλιες φορές να βγει ο άνθρωπος. Γι' αυτό, όταν θα μπει στο τραπέζι, όταν μπαίνει στο το τραπέζι του, των διαλόγων, των διάφορων αλυσβερισιών, των ανανατολίτικων παζαριών, τι θα δώσουμε τελικά σε αυτή την Τουρκία για να την κρατήσουμε στη στρούγκα του ευρωατλαντισμού, τότε πραγματικά κινδυνεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι συμφωνίες που υπογράφησαν είναι προμήνυμα αρνητικών σχετικά με τις εξελίξεις που αναμένονται στα ελληνοτουρκικά. Απλώς τι κάνουν, οργώνουν το έδαφος για νέες υποχωρήσεις και για σοβαρούς κινδύνους για τους λαούς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λισέ. Και το τουρκικό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Έγινε, καλό μεσημέρι, γεια σας.